Καλησπέρα στους αγκζίδες και φίλους του γηπέδου. Τετάρτη σήμερα και πολύ ζέστη στην Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά τα έργα συνεχίζονται κανονικά και εσωτερικά κυρίως στο γήπεδο και εξωτερικά στην υπογειοποίηση. Με νέο προπονητή από χθες. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε και να στηριχθεί με πολλούς βασικούς καλούς παίχτες. Γιατί ένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει και πολλά μόνος του. Ακούμε εργασίες κάτω από την υπογειοποίηση και πάμε προς τα δυτικά να δούμε τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε να γίνονται οι εργασίες που λέγαμε κάτω από την υπογειοποίηση. Είναι το grader. Υπάρχει και άλλο ένα μηχάνημα κάτω την υπογειοποίηση, δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα γιατί είναι σκοτεινά. Στρώνουν λεπτό, σαν λεπτό χώμα φαίνεται αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Προφανώς μάλλον είναι μέσα στα πλαίσια του αποστρακιστικού συστήματος που θα υπάρχει κάτω από την άσφαλτο. Ίσως περαστεί και κάποιο χαλίκι, δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά οι ειδικοί τα ξέρουν. Βλέπουμε ότι στρώνει το χώμα στο σημείο που ουσιαστικά θα έχει φτάσει το ύψος του δρόμου, το τωρινό. Θα έχει τελειώσει δηλαδή η ανηφόρα ή θα ξεκινάει η κατηφόρα. Είπαμε όπως το βλέπουμε κατά την κατεύθυνσή μας. Και πάμε να δούμε και πιο πάνω στο γήπεδο τις εργασίες. Εδώ οι εργασίες και από μια άλλη οπτική γωνία. Βλέπετε πόσο ομαλά ανεβαίνει ο δρόμος. Και προχωράμε. Βλέπω να γίνονται εργασίες και στην νοτιοδυτική πλευρά, δίπλα από το μεγάλο κτίριο των μουσείων. Γίνονται εργασίες στο δάπεδο. Περνάνε βιομηχανικό δάπεδο, όπως είπαμε, γύρω-γύρω σε όλους τους ορόφους περιμετρικά του γηπέδου. Ενώ κάποια εργασία στον πυλώνα δεν βλέπω, χθες είχαν ξεκινήσει την αποσυναρμολόγηση της καλωσιάς, που σημαίνει ότι μάλλον ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες στον πυλώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά, όπου βλέπουμε να μπαίνουν ένταλμπον στην βάση που έχει φτιαχτεί, που έχει μάλλον τοποθετηθεί για το πι, το λεγόμενο πι. Σήμερα θα βάλουν ένταλμπον μέχρι πάνω, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα βάλουν και πάνω από το αυτό το πύργο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, εκεί ψηλά. Θα φτάσει όμως μέχρι πάνω σίγουρα και θα δούμε τις επόμενες ημέρες οι εργασίες θα γίνουν σε αυτή την πλευρά. Ακόμα οι βάσεις δεν έχουν μπει πάνω από τα ψηλοπαράθυρα. Θα μπουν και αυτές στο άμεσο μέλλον.
διαφορά. Ήρθαμε ανατολικά, βλέπουμε εδώ τη σφύρα να σπάει έναν βράχο, έχει βρει βράχο. Είναι λίγο δύσκολη και επίπονη η διαδικασία αυτή, αλλά πρέπει να γίνει. Βλέπουμε και την προβοσκίδα, την πρέσα να περιμένει να έρθει η μπετονιέρα. Σήμερα θα σκυροδετηθεί το τυχείο που είδαμε χθες να καλουπώνεται. Έχει στρωθεί κάπως ο δρόμος εδώ. Και θα δούμε πότε θα καταφέρουν να σπάσουν και αυτό το βράχο. Η κούφτα είναι έτοιμη να μαζέψει τα χώματα ώστε να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Ήρθαμε λίγο πιο βόρεια, ξεκίνησε η σκυροδέτηση του τυχείου. Όπως είπε ο καλός φίλος, είναι κανονικά κεφαλόδεσμος. Όπως έχει γίνει και στο μεγαλύτερο κομμάτι της υπογειοποίησης, μόνο στο τομέα 14 φτιάχτηκε τυχείο στήριξης, δηλαδή που στηρίζει και την κάλυψη, την πλάκα από πάνω. Και σήμερα θα ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι και αργότερα στις επόμενες μέρες, όταν θα σπάσει και ο βράχος λίγο πιο νότια που είδαμε πριν, θα πιάσουμε και το τυχείο από αυτήν εκεί την πλευρά. Μέχρι το μεσημέρι, την ώρα περίπου που θα βγει το βίντεο, θα έχουν ολοκληρώσει τη σκυροδέτηση. Και απέναντι είναι και το Clavis Original. Και πάμε να δούμε και λίγο τις εργασίες στο γήπεδο. Εργασίες εξωτερικά δεν βλέπουμε, γίνονται κάτσες εσωτερικά, τις ακούμε. Κάτσες είναι σίγουρα για το δάπεδο. Έχουν έρθει και νέα υλικά εδώ, τα βάζουν οι μάσφαιρες μέσα στο κοντέινερ. Αν είδα καλά, πέρανε σημεντοκονίαμα, συσκευαστικό. Αυτά λοιπόν,
Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου, παίρνουμε και το ηλεκτρονικό εισιτήριο για το handball, να ενισχύσουμε και την προσπάθεια του τμήματος αυτού, αλλά και την ερασιτεχνική μας με την κάρτα φιλάθλου. Λογικά, σε κάνα μήνα θα βγουν και καινούργιες κάρτες και εννοείται θα στηρίξουμε όλοι. Καλή επιτυχία και σήμερα στο μπάσκετ. Μακάρι να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και με περίεργες διαιτησίες. Και προχωράμε κανονικά. Θα τα πούμε στις επόμενες εργασίες, είτε αύριο είτε μεθαύριο. Και μόνο ΑΕΚ.